Ο θάνατος, μας διδάσκει ο Μέγας Αντώνιος, ο θάνατος, όταν γίνει κατανοητός από τους ανθρώπους, είναι αθανασία. Λέγει στην 49η του παρένεση, περί ήθους ανθρώπων και Χριστής πολιτείας. Ο θάνατος, νοούμενος της ανθρώπης, αθανασία εστί. Τι θέλει να πει εδώ ο Άγιος? Όταν κατανοηθεί ο θάνατος, δηλαδή όταν γίνει αντιληπτό το νόημά του, η αληθινή σημασία του, το τι είναι στην πραγματικότητα, ότι δεν είναι κάτι κακό, αλλά είναι ένα στόπ που έθεσε ο Θεός στην πρόσκαιρη και βασανισμένη αυτή ζωή του ανθρώπου, όπου ο άνθρωπος παλεύει με την αμαρτία, με τα πάθη, με τον διάβολο, και από εκεί και μετά πλέον σταματά ο πόλεμος. Και αν ο άνθρωπος σε αυτή την πρόσκαιρη ζωή αγωνίστηκε σωστά και νίκησε την αμαρτία και τα πάθη και τον διάβολο και μετανόησε, τότε γίνεται ο θάνατος μία αρχή αιώνιας μακαριότητας και αιώνια ζωής και χαράς και ειρήνης μαζί με τον Χριστό. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος κατανοήσει ποιο είναι το νόημα της ζωής και γιατί υπάρχει ο θάνατος, τότε ο θάνατος γίνεται για αυτόν το πέρασμα προς την αιώνια χαρά και μακαριότητα. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Αντώνιος, νοούμενος ο θάνατος της ανθρώπης, αθανασία εστί. Όταν ο άνθρωπος συλλάβει ποια είναι η σημασία, γιατί υπάρχει ο θάνατος, γιατί ζει, γιατί όταν καταλάβει ποια είναι η σημασία του θανάτου, καταλαβαίνει ο άνθρωπος και γιατί ζει, ποιος είναι ο ρόλος του εδώ στη γη, γιατί ήρθε στην ύπαρξη και γιατί τοποθετήθηκε εδώ σε αυτόν την κοιλάδα του κλαθμόνος από τον Θεό. Τοποθετηθήκαμε εδώ για να μετανοήσουμε, για να κλάψουμε τις αμαρτίες μας, να ξεπεράσουμε τις αδυναμίες μας και τα πάθη μας και να βρούμε την πηγή της ζωής, την πηγή του φωτός που είναι ο Θεός. Τότε ο θάνατος γίνεται η γέφυρα, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, όπως ανοίγεις μια πόρτα και περνάς από το ένα δωμάτιο στο άλλο, ακριβώς αυτό το πέρασμα είναι ο θάνατος. Και όπως θα είσαι την τελευταία στιγμή της ζωής σου εδώ, σε αυτή τη ζωή, θα είσαι και στην αιωνιότητα. Ενώ ευρώσε, κρινώσε, λέγει ο Λόγος του Θεού. Όπως θα σε βρω την ώρα του θανάτου, έτσι θα σε κρίνω. Γι' αυτό έχει σημασία τεράστια ο άνθρωπος να αγωνιστεί και μέχρι τέλος της ζωής του να ζήσει με μετάνοια, κατανικώντας το πονηρό και ξεπερνώντας τις παγίδες του με την ταπεινοφροσύνη, με την πίστη, με την ελπίδα στον Θεό και με την αγάπη στον Θεό και τους ανθρώπους. Όταν ο άνθρωπος έτσι ζήσει σωστά εδώ σε αυτή τη ζωή, τότε χαίρεται να πεθάνει, προσδοκά το θάνατο, επιθυμεί να πεθάνει για να περάσει στην αιώνια χαρά και μακαριότητα, όπως επιθυμούσαν όλοι οι Άγιοι. Όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, επιθυμώ να λύσε και εσύ Χριστό είναι. Θέλω να φύγω από αυτή τη ζωή και να είμαι με τον Χριστό και να ζω εκτυπώτερον, καθαρότερα, αυτή τη χαρά της κοινωνίας μαζί Του. Οι Άγιοι από αυτή τη ζωή ζούσαν τη χαρά και μακαριότητα του Παραδείσου, προγευόντουσαν αυτή την αιώνια χαρά και ζωή και γνώριζαν ότι μετά θάνατον, ακόμα εκτυπώτερον, ακόμα καθαρότερα, θα ζούσαν αυτή τη μακαριότητα και την πληρότητά της θα τη ζήσουν μετά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Και συνεχίζει ο Άγιος Αντώνιος και λέει, όταν όμως από τους αμαθείς δεν γίνει κατανοητός στην αληθινή του διάσταση ο θάνατος, τότε είναι θάνατος. Δηλαδή αιώνιος χωρισμός από την πηγή της ζωής και της χαράς και της αθανασίας και της μακαριότητας που είναι ο Θεός.
μη νοούμενος δε τις ιδιώτες, θάνατος εστί. Όταν ο άνθρωπος παραμένει ακούσια στην αμαρτία, στα πάθη και επομένως στην αγνωσία του Θεού, στην άγνοια, επειδή είναι ράθυμος, τότε ο θάνατος, αυτό το πέρασμα δεν είναι πέρασμα προς τη ζωή, αλλά είναι πέρασμα προς τον αιώνιο θάνατο, προς τον αιώνιο χωρισμό από τον Θεό που είναι η αυτοζωή. Και τούτον τον θάνατον ούχρι φοβήστε, αλλά την απώλεια της ψυχής. Αυτό το θάνατο, λέει ο Μέγας Αντώνιος, δεν πρέπει να το φοβάται κανείς. Αυτό το πέρασμα δηλαδή. Αλλά να φοβάται την απώλεια της ψυχής, η οποία είναι το να μην γνωρίζει κανείς τον Θεό ή της εστίν η αγνωσία του Θεού. Αυτό το θάνατο πρέπει να φοβόμαστε και αυτό το θάνατο βιώνουν οι αμελείς και ράθυμοι από αυτή τη ζωή, επειδή ακριβώς δεν αγωνίζονται να γνωρίσουν τον Θεό, να κοινωνήσουν μετά του Θεού και να ζήσουν τη ζωή του Θεού. Και αυτό οδηγεί βεβαίως μετά στον αιώνιο χωρισμό από τον Θεό, όταν περάσει χωρίς να αξιοποιηθεί η πρόσκαιρη αυτή ζωή, ο χρόνος αυτός που μας δόθηκε από τον Θεό για τη μετάνοια. Αυτό το χωρισμό πρέπει να φοβόμαστε και αυτόν τον θάνατο, και όχι το βιολογικό θάνατο, δηλαδή το χωρισμό της ψυχής από το σώμα, αλλά τον χωρισμό της ψυχής από τη χάρη του Θεού, που είναι η απώλεια της ψυχής και ο αιώνιος θάνατος. Αυτό βέβαια, λέει ο Μέγας Αντώνιος, είναι φοβερό για την ψυχή. Εκείνο γαρδινών τη ψυχή εστίν, τον θάνατον ο θάνατος ο αιώνιος, η απώλεια της ψυχής. Ας αγωνιστούμε λοιπόν, αδελφοί, να πετάξουμε μακριά τη ραθυμία, την αμέλεια και επομένως την άγνοια του Θεού, η οποία, όπως μας είπε πάλι ο Άγιος Αντώνιος σε προηγούμενη παρένεσή του, οδηγεί στην αυτοπροαίρετη κακία. Όταν ο άνθρωπος δεν ζει τον Θεό, τη ζωή του Θεού, ζει κακός. Ζει με τη θέλησή του μέσα στην αμαρτία και την κακία. Όταν κατανοήσει ποια είναι η αληθινή σημασία του θανάτου, τότε οδηγείται εις την αιώνια ζωή και αθανασία. Ο θάνατος, όταν δεν γίνει κατανοητός, όταν δεν συλλάβει ο άνθρωπος την αληθινή σημασία του θανάτου, επειδή εκούσια θέλει να παραμένει στην άγνοια, τότε οδηγείται στον αιώνιο θάνατο, που είναι η απώλεια της ψυχής. Και αυτό πρέπει να φοβόμαστε. Την άγνοια του Θεού και τον αιώνιο χωρισμό της ψυχής από τον Θεό. Αυτή είναι η απώλεια της ψυχής. Το να μην γνωρίζει ο άνθρωπος τον Θεό. Και αυτή η γνώση του Θεού αρχίζει από αυτήν εδώ τη ζωή, με τη μετάνοια. Με την προσπάθεια να τηρούμε τις εντολές του Θεού, να κάνουμε υπακοή στον Θεό. Ας αγωνιστούμε λοιπόν να γνωρίσουμε τον Θεό, να ζήσουμε την πραότητα και την ταπείνωση, όπως μας διδάσκει ο ίδιος ο Κύριος. Μάθετε από μένα ότι είμαι πράος, μάθετε από εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στην καρδία και ευρύσετε ανάπαυση της ψυχής ημών. Όταν ο άνθρωπος γνωρίσει τον Θεό, γνωρίσει δηλαδή την ταπείνωση και την πραότητα του Χριστού, που σημαίνει ζήσει αυτή την ταπεινή και πραία ζωή και κατάσταση που χαρίζει ο Θεός, και αυτό θα γίνει από αυτή τη ζωή, κατά ένα βαθμό, τότε οδηγείται στην αιώνια χαρά και στην αιώνια ζωή. Και αυτό θα επιτευχθεί αν συλλάβει το γιατί ζει και το γιατί υπάρχει ο θάνατος αυτός ο πρόσκαιρος, ο προσωρινός. Αλλήμωνος στον άνθρωπο που βλέπει τον θάνατο όπως οι πρόχριστου άνθρωποι, οι ειδωλολάτρες, που τον έβλεπαν σαν κάτι φοβερό, σαν κάτι τρομερό, σαν κάτι πολύ κακό. Ενώ ο θάνατος είναι και αυτός μια ευεργεσία του Θεού και για τους καλούς και για τους κακούς. Για τους καλούς διότι διαμέσου του βιολογικού θανάτου περνάει ο άνθρωπος του Θεού από την κατάσταση αυτή εδώ στη ζωή που είναι κατάσταση αγώνος πνευματικού στην κατάσταση της απολαύσεως και της προγεύσεως της αιώνιας χαράς και για τον κακό επίσης είναι ο θάνατος καλό γιατί σταματάει να είναι κακός. Σταματάει να αμαρτάνει και να επιβαρύνει έτσι την θέση του στην κόλαση
σταματάει να προσθέτει κόλαση στην ήδη κολλασμένη ζωή του και στην κόλαση που ήδη έχει συσσωρεύσει λόγω της αμαρτίας και της αμετανοησίας του. Ας αγωνιστούμε λοιπόν για την αιώνια ζωή και χαρά, ζώντας τη ζωή του Θεού από αυτήν εδώ τη ζωή. Το δέθω ημοδόξα πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.